Καλά να ξέρεις, καρδούλα μου, ότι εδώ μέσα είναι σαν να βρίσκεσαι στο σπίτι σου. Οι γονείς ήταν πολύ χαρούμενοι για σένα. Η ελπίδα μας μεγάλωσε σε ίδρυμα. Δεν έτυχε να σου το πω πριν. Ελπίζω βέβαια να μην είναι καμιά μαϊμού. Αποκλείεται να έχει ψεύτικα κοσμήματα. Πάντως την ξαλάφρωσες για τα καλά. Με κλέψανε. Δεν είναι δυνατόν. Πείτε μου, βρήκατε τίποτα? Όχι. Συγγνώμη, λείπουν και άλλοι φάκελοι. Τι δουλειά έχει αυτός εδώ? Ήταν λογικό να ξαναβρεθούμε με το ελπιδάκι μας από εδώ. Ένας άγγελος είναι. Δεν σου επιτρέπω να ανακατεύεις το φάνη. Και δεν ανέχομαι το θράσος. Είναι καλό παιδί και ξέρει ότι είμαι τίμιος άνθρωπος. Και δεν θα ανεχόταν ποτέ να με κατηγορείτε για κάτι χωρίς απόδειξη. Για κάτι που θα μπορούσε να το έχει κάνει οποιοδήποτε. Εσείς, για παράδειγμα. Το καινούριο πρόσωπο του σπιτιού. Από τότε που εμφανιστήκατε, όλα τα περίεργα συμβαίνουν. Εγώ? Πώς τολμάς? Σου απαγορεύω να προσβάλλεις την ανιψιά μου. Όσο για αυτά που λείπουν, τα θέλω εδώ μέχρι αύριο. Πού να τα βρω? Αυτό το ξέρεις μόνο εσύ. Έχω δείξει τεράστια υπομονή. Ή θα συμμορφωθείς, ή θα υποστείς τις συνέπειες. Έλα, τι έπαθες τώρα, μου φημωσές? Έρχομαι μέσα στην καλή χαρά να σε δω και βρίσκω αυτόν τον τύπο εδώ μέσα. Μαζί ήσασταν όταν σου τηλεφώνησα, ε? Ναι. Απλώς σας το είπα γιατί δεν το θεώρησα πολύ σημαντικό. Ε, βέβαια, γιατί να το θεωρήσεις σημαντικό? Τυχαία βρέθηκε έξω από το σπίτι σου, τυχαία του είπες να περάσει μέσα. Γιατί γίνεσαι τώρα τόσο καχύποπτος, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν θέλω να έχεις παρεδώσει με αυτό το ρεμάλι. Εντάξει, το ξέρω, είναι χοντρά άνθρωπος, αλλά δεν σκοπεύω να τον κάνω και κολλητό μου. Τον λυπήθηκα και του είπα να πιούμε ένα καφέ, αυτό είναι όλο. Και αυτό του δίνει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τις καλές προθέσεις των άλλων? Είδες πόσο άβολα νιώσε η Μέρη, σαν δεν τρέπεται. Δεν φτάνει δηλαδή που φιλοξενεί εσένα να έχει αυτό το γελίο από πάνω. Η σχέση μου με τη Μέρη είναι δική μου υπόθεση και δεν δέχομαι καθοδήγηση από κανέναν. Μια χαρά τα βρίσκω μαζί της. Αυτός που ενοχλήθηκε περισσότερο από όλους από αυτή την ιστορία σου είναι εσύ. Ναι, γιατί μου τη δίνει να τον βλέπω να σου κάνει γλύκες και να μπανιαρίζεται μέσα στο σπίτι όπου μένεις. Και αυτό το θάρρος του το έχεις δώσει εσύ. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ότι μου κολλάει δηλαδή και κάνω τα στραβά μάτια, ότι τα ήθελα και τα έπαθα. Τι αρπάζεσαι τώρα, ε? Τι αρπάζεσαι? Εσύ ίδια δεν μου έχεις πει ότι σε κάνει και νιώθεις άβολα? Ωραία, ναι, εντάξει, το έχω πει. Δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι ο Τζόρτζης κάτι άλλο θέλει από σένα. Πρόσφερα καφέ σε ένα φίλο που τον ξέρω από πάρα πολύ παλιά και αυτό είναι όλο. Δεν καταλαβαίνω τι έχεις πάθει. Και εσύ συνέχεια αυτό δεν κάνεις, δεν βοηθάς ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη. Εμένα πάντως δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε το καινούργιο μου γραφείο? Καταπληκτικό. Και σε σικ περιοχή. Έπρεπε να έχεις κάνει αυτή την κίνηση εδώ και πολύ καιρό. Ε, τώρα κατάφερα να βρω τα χρήματα. Είμαι πολύ περήφανη για σένα, Στάθμη. Επιτέλους, είσαι πανέτοιμος να ξεκινήσεις μια δουλειά του επιπέδου σου. Κοίτα, μεταξύ μας τώρα, για να καλύψω τα έξοδα αναγκάστηκα να πάρω ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που είχαμε σε κοινό λογαριασμό με τη Μελίνα. Μπράβο της. Επιτέλους έγινε και λίγο συνεργάσιμη. Συνήθως όλο εμπόδια φέρνει. Ένας Θεός ξέρει τι τροχοπέδι είναι. Δεν κατάλαβες καλά. Τι εννοείς? Δεν της το έχεις πει? Όχι, δεν της το έχω πει. Περιμένω την κατάλληλη ευκαιρία. Και πολύ καλά κάνεις. Έτσι κάνουν οι έξυπνοι επιχειρηματίες. Δεν αφήνουν κανένα να τους θολώσει την κρίση. Όχι, σκοπεύω να της το πω. Άλλωστε είναι και δικά της χρήματα. Απλώς θέλω να είμαι σίγουρος, μην έχουμε τίποτα δράματα πάλι. Αν διαμαρτυρηθεί, κακό του κεφαλιού της. Πάμε. Τι έχεις, Μελινάκη? Νεύρα. Να με παρηγορήσεις, ήρθα, αλλά από ό,τι βλέπω και στα χάλια σου έχεις. Αυτό ξαναπες το. Καλά, φεύγω. Όχι, όχι, κάτσε. Κάτσε, κάτσε λίγο, κάτσε. Καλό θα μου κάνει να ξεφύγω και λίγο από τα δικά μου. Τι συμβαίνει? Τίποτα, μωρέ. Μία γενική ανασφάλεια με τα λεφτά. Παραιτήθηκε ο Στάθης από τη δουλειά. Και πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε να τρώμε από τα έτοιμα. Όχι τίποτα δηλαδή, μην φανταστείς, κάτι λίγα που έχουμε στην άκρη. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό, έχετε και μικρό παιδί. Και ένα σωρό έξοδα. Σχολεία, αγγλικά, πιάνα, γαλλικά. Τέλος πάντων. Εσύ τι έχεις? Τι να έχω? Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Τι λες τώρα, εσύ σε λίγο θα πάρεις προαγωγή. Ναι,
Δεν εννοώ τα επαγγελματικά. Α. Κατάλαβα. Τα βάσανα του έρωτα, ε. Για λέγε τον πόνο σου. Ή μάλλον δεν θα τον πεις. Είναι απίγον. Τα πούμε άλλη ώρα, έτσι. Ναι. Άστε το ρητάκι, δεν είμαι πολύ στις καλές μου. Τσακώθηκα με τον Στέφανο χθες, πρώτη φορά. Μπα και εγώ που νόμιζα ότι είναι προνόμιο δικό μου και του Νικόλα. Και μιας και το φέρει κουβέντα, έχετε μιλήσει καθόλου? Όχι, γιατί τι έγινε? Κάποιος μου άφησε ένα δέμα στην αποθήκη. Είχε ένα σωρό καλούδια μέσα. Την έκανε τα ράτσα. Α, μάλιστα. Δηλαδή έχεις φύλλα κάγκελο. Κι εγώ που ανησυχούσα για σένα. Καλά. Κι εγώ που νόμιζα ότι τον έψησες εσύ. Ξινό μου βγήκε. Όχι, δεν του έχω πει τίποτα. Κι εγώ ηλίθια, τον πήρα τηλέφωνο και τον ευχαριστούσα και του έκανα γλύκες. Τι λες, βρε παιδί μου, έκανες τέτοιο έγκλημα? Καλά, μη με δουλεύεις. Ξέρεις τι έκανε αυτός? Μου έκλεισε το τηλέφωνο. Όπως τα ακούς, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Όχι τίποτα άλλο. Θα νομίζω ότι κόβουμε και φλέβα μας για πάρτι του. Ενώ δεν πεθαίνεις. Όχι. Σοβαρά σου μιλάω, και να με πιστέψεις. Δεν μου καίγεται καρφί. Να πάει να χαθεί. Ντορίτα, γιατί δεν γυρίζεις σπίτι σου να ησυχάσουμε όλοι? Τι, και να βλέπω μέρα νύχτα τα μούτρα της Μερούλας? Όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ να κοιμάμαι στη σακιά. Θα τα μετανιώσεις όλα αυτά που λες, αν σου πω τη θεωρία μου. Μπα, έχεις και τέτοια. Σκέφτηκες ότι όλες αυτές τις λιχουδιές μπορεί να τις έφτιαξε η ίδια η Μερούλα με τα χεράκια της? Μα την καμία. Άσε που αυτή δεν ξέρει καν ότι εγώ μένω εδώ. Σιγά το γρίφο, ρε Ντορίτα. Κι εγώ στην αποθήκη έμενα. Και λοιπόν. Δεν είναι χαζή. Είναι πολύ εύκολο να κάνει το συνδυασμό. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο. Καταφωνεί. Σε κλείνω. Έλα, γεια. Παρακαλώ, τι θα θέλετε? Τον κύριο Γαλανό. Το όνομά σας? Παρακαλώ. Καλημέρα, μήπως ενοχλώ? Όχι, πέρασε. Έφερα μία επιταγή από τη θεία μου. Τα έσοδα της εκδήλωσης, ξέρεις. Την άφησα στο λογιστήριο και είπα να περάσω να σου πω ένα γεια. Πολύ καλά έκανες. Δεν σε βλέπω στα κέφια σου. Μήπως σε κρατάω από κάτι? Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Μια χαρά είμαι. Λίγο ζορισμένος. Κάθεσε. Πολύ δουλειά, ε. Καλά, γιατρός είσαι ακόμα, δεν το έχεις συνηθίσει. Δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι κάτι άλλο πιο προσωπικό. Ναι, και εγώ αυτό το διάστημα είμαι πολύ πιεσμένη. Οπότε σε καταλαβαίνω. Τρέχω συνέχεια από τη δουλειά στη σχολή. Όμως μπορώ να πω ότι αυτό το διάστημα της ζωής μου είναι το πιο γεμάτο και το πιο ενδιαφέρον. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά έχω έναν πολύ έντονο προβληματισμό και νομίζω ότι μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Σε ακούω. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, τι μέρος του λόγου είναι αυτός ο Τζόρτζης? Ποιος Τζόρτζης? Τι ποιος Τζόρτζης? Ο φίλος σας από το Ίδρυμα. Όχι και φίλος μας. Φίλος της Ελπίδας, θες να πεις. Πω. Υποκλίνομαι στο ταλέντο σου, κορίτσι μου. Σιγά καλέ, δεν σας έκανα και τίποτα σημαντικό. Θαυμάζω την ταχύτητα και τη χάρη. Σκέτη χορογραφία. Μαγειρεύω χαριτωμένα, κύριε Ανδρώνη, και αυτό πρώτη φορά μου το λένε. Λοιπόν, θα γίνεις πολύ μεγάλη σεφ, γιατί έχεις και το ταλέντο και τις γνώσεις. Δεν ξέρετε πόσο κουράγιο μου δίνεται. Πω, για να δούμε τι έκανες τώρα. Πω, μυρίζει υπέροχα. Να δοκιμάσω, να δοκιμάσω. Με το μαλακό, κύριε Ανδρώνικε, να μείνει κάτι για το βράδυ, εντάξει? Αποκλείεται, αυτό είναι πεντανόσιμο. Ειδικά αυτό το κοκκινιστό με τις πατάτες είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, αυτό είναι φαγητό για τρεις μέρες και για δύο άτομα, έτσι? Για μένα μπορεί να φτάσει, για τον Στέφανο αποκλείεται, δεν θα βρει τίποτα, θα γυρίσει. Μην είστε λέμαργος. Από το τραπέζι πρέπει να σηκωνόμαστε πάντα λίγο πεινασμένοι, ποτέ σκασμένοι. Σωστό γι' αυτό. Τα μαζεύεις, έτσι? Τα μαζεύεις για τον αγαπημένο σου, τον νοιάζεσαι. Εντάξει, να προλάβει να δοκιμάσει κι αυτός κάτι. Εγώ προσωπικά δεν ήθελα να έχω πολλά μαζί του. Μα συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι στο ναύπλιο ήσασταν όλη μια παρέα. Τουλάχιστον έτσι μου είχε πει η Ελπίδα. Εντάξει, είχαμε κοινούς φίλους, αλλά ο Τζόρτζης ήταν ανέκαθεν θαυμαστής της δικιάς σου. Μια στιγμή, γιατί τώρα μου τα μπερδεύεις. Δηλαδή, από φίλος προβιβάστηκε σε φλερτ?
Πάντα η φιλία ενός άντρα και μιας γυναίκας κρύβει έναν ερωτισμό. Φρίσκεις? Όχι πάντα. Συνήθως, εντάξει. Κι εγώ έχω πολλές γυναίκες φίλες, αλλά δεν τρέχει τίποτα μεταξύ μας. Από ό,τι βλέπω, καγώς κάνω που σου μιλάω, γιατί τα παρεξηγείς. Ο Τζόρτζης και η Ελπίδα είναι απλά δύο καλά φιλαράκια. Άλλο βέβαια αν αυτός θα ήθελε κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν συνέβη τίποτα μεταξύ τους? Ποτέ? Δεν ξέρω. Όχι, όχι, σίγουρα. Αλλά γιατί με ρωτάς όλα αυτά? Διότι εμφανίστηκε ξαφνικά στο σπίτι της Μέρης και δεν έλεγε να φύγει. Καλά, ο Τζόρτζης είναι στην Αθήνα. Ναι. Ναι, το παλικάρι μας ήρθε να δοκιμάσει, λέει, την τύχη του. Και συναντήθηκε με την Ελπίδα, δήθεν τυχαία. Ο τύπος έχει μεγάλο θράσος τελικά. Καλά έκανε εγώ που τον απέφευγα τόσο καιρό. Λες να παίζει κάποιο παιχνίδι? Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να είναι μούτρο, να τον προσέχεις. Τι εννοείς? Εννοώ ότι τώρα που κόλλησε με την Ελπίδα, άντε να τον ξεκολλήσεις. Και αυτή είναι τόσο καλή και αθώα με όλους τους ανθρώπους, ειδικά με τον Τζόρτζη, που τον θεωρεί και φίλο της. Να σου πω, γιατί δεν έρθει συχνά στο σπίτι? Όχι για να μαγειρεύεις, για την παρέα. Περνάω θαυμάσια μαζί σου. Βλέπεις, τελευταία πλήττω μόνος μου στο σπίτι. Ένας τόσο σημαντικός ψυχαναλυτής, εγώ νόμιζα ότι σας γεμίζει πολύ η δουλειά σας. Αυτό συνέβαινε κάποτε, Ελπίδα μου. Τώρα τα πράγματα στη ζωή έχουν αλλάξει τελείως. Μια σειρά από τραγικά γεγονότα σημάδεψαν τη ζωή μου. Και όπως καταλαβαίνεις, άλλαξε και η ψυχολογία μου. Αποτραβήχθηκα από τον κόσμο. Δεν ήθελα να βλέπω κανένα και φυσικά τους ασθενείς μου. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν θέλω να ακούω τέτοια. Έχετε ακόμη πολλούς ασθενείς. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Την εξής μία, τη φίλη σου τη Μέρη. Συγγνώμη, αυτό δεν το ήξερα. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι άχρηστος εδώ μέσα, αλλά θα αλλάξουν τα πράγματα. Τελικά πρέπει να περάσατε καλά στο Ναύπλιο. Ναι. Υπέροχη πολύ, έχω πάει πολλές φορές. Βέβαια τώρα με την Ελπίδα ήταν διαφορετικά. Βέβαια, η Ελπίδα ξέρει και τον τόπο και τους ανθρώπους του. Ναι. Στέφανε, πρέπει να φύγεις αμέσως. Μήπως ήθελες κάτι να μου πεις? Σε ζητάνε στα επίγοντα, μπαίνεις χειρουργείο. Ωραία, πάω. Ελπίζω να σε ξαναδώ. Ξέρω, το καθήκον. Δεν περίμενα να σε δω τόσο σύντομα. Και μάλιστα εδώ. Γιατί απορείς? Έχω ξανασυνεργαστεί με τον Στέφανο. Ήμουν στο οργανωτικό γκρουπ, στη βραδιά των Αστέρων. Θυμάμαι πολύ καλά αυτή τη βραδιά. Μόνο που δεν τέλειωσε όπως ονειρευόμουν. Πώς δηλαδή? Με σένα. Σου είχα ζητήσει κάτι να πιούμε, αλλά εσύ... Ήμουν απασχολημένη. Ένα σωρό ευθύνες είχα. Αν ήταν αυτός ο λόγος, μπορώ να ελπίζω σε μια άλλη φορά. Εγώ είμαι ξεκάθαρος στις προθέσεις μου. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω. Κι εγώ. Παλιότερα είχα πολλούς φίλους. Επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, συναδέλφους. Ξανεμίστηκαν όλοι σαν τους πελάτες μου. Γιατί? Γιατί αισθανόμουν μειονεκτικά. Αναγκαζόμουν να τους λέω ψέματα με τους δήθεν κατά φαντασία ασθενείς μου. Με λύγησαν τα γεγονότα. Τα έχασα όλα. Ναι, αλλά τώρα βλέπετε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Έτσι δεν είναι? Κατάλαβα ότι πρέπει να αρχίσω να ασχολούμαι πια με τον εαυτό μου. Έπαιξες εσύ το ρόλο σου. Αλήθεια μου το λέτε αυτό? Η ζωντάνια σου, το χαμόγελό σου, από την πρώτη στιγμή με κέρδισες. Και κέρδισε κι εγώ. Δεν ξέρετε πόσο με συγκινείτε. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Από αυτή τη στιγμή μπορώ να σε θεωρώ σαν δεύτερη κόρη μου. Ξέρετε, σας βλέπω κι εγώ λίγο σαν πατέρα μου. Πειράζει? Καθόλου, ίσα ίσα. Μ' αρέσει. Ήρθες στη ζωή μας και τη γέμισες με φως. Και το σημαντικότερο, από γεύσεις και ωραία φαγητά. Σε παρακαλώ, κοίτα να ανεχθείς αυτόν τον τόνο. Ανεκδίγητο το γιο μου. Κάνω για χάρη μου. Είστε έτοιμος, κύριε Γαλανέ? Θα παρακολουθήσεις την εγχείρηση? Ναι, και έχω πολλά να μάθω από σένα. Μου έκανες τρομερή εντύπωση από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Μάλιστα, ζήλευα τον Στέφανο που σου μιλούσε. Το ίδιο νιώσες και πριν? Με βρήκες εδώ, στο γραφείο του? Όχι. Τώρα βεβαιώθηκα ότι ενδιαφέρεσαι για αυτόν. Τυχερέ, Στέφανε. Όχι, δα.
Είστε και συνεργάτες και φίλοι με τον Στέφανο. Κάθε μέρα μαζί. Δεν μπορεί να μη σου έχει μιλήσει για την Ελπίδα. Α, ναι, βέβαια. Ωραία, λοιπόν, η Ελπίδα είναι η καλύτερη μου φίλη. Αυτή είναι η σχέση που έχω με τον Στέφανο, που θέλεις να τα ξέρεις όλα. Αυτά μου τα λες για καμουφλάζ. Είναι απλά η αλήθεια. Και αν δεν με πιστεύεις, ρώτα το. Μου αρέσει πολύ αυτό το στυλάκι της σκληρής που έχεις. Και όχι μόνο αυτό. Και από μυαλό σκίζεις και από εμφάνιση. Έχω δηλαδή όλο το πακέτο. Δεν έχω ξαναδεί γυναίκα σαν και σένα. Μάλλον υπερβάλλεις. Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα έχεις ξανακούσει. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα έχουν πάθει πλάκα μαζί σου. Ξέρεις να κολακεύεις τις γυναίκες. Αλλά από ό,τι φαίνεται το κάνεις με όλες. Όχι. Εσύ με ρίχνεις. Είμαι κι εγώ δύσκολος, ξέρεις. Τέτοια λόγια δεν έχει ακούσει από μένα καμιά. Μάλιστα, τώρα που σε γνώρισα, θα τα κρατήσω όλα για σένα. Είναι φοβερό. Να σε κλέβουν οι άνθρωποι που τους είχες τυφλή εμπιστοσύνη. Ηρέμησε τώρα, πώς κάνεις έτσι? Νιώθω απογοητευμένη. Κάτι πολύ περισσότερο. Προδομένη. Ποτέ δεν το περίμενα αυτό από την Ευθυμία. Ούτε και εκείνη από σένα μετά το χουνέρι που της έκανες. Είτε δεν είχα δίκιο. Ας μην άπλωνε χέρι στα πράγματά μου. Η γνώμη μου είναι ότι βιάστηκες να την καταγγείλεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Υπάρχουν όμως ενδείξεις που οδηγούν σε αυτήν. Μόνο εκείνη είχε την άδεια να μπαίνει στην κρεβατοκάμαρά μου. Και ανάγκη από χρήματα. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Ξέρει να κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Θα ανακαλύψει αν είναι ένοχη ή όχι. Μπορεί όμως να μην βρήκε κανένα στοιχείο. Η Ευθυμία δεν είναι χαζή. Αποκλείεται να έκρυψε τα κλοπημαία στο σπίτι της. Εγώ πιστεύω ότι άδικα την κατηγόρησες. Δεν το έκανε αυτή. Δεν κατάλαβα, με αμφισβητείς? Την έχουμε τόσα χρόνια στο σπίτι μας και δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Αυτή μεγάλωσε το Φάνη. Μη μου τον θυμίζεις αυτόν. Άλλος ένας προδότης στην οικογένεια. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ευθυμία. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης? Ήταν. Τώρα είναι στη θέση του βασικού υπόπτου. Ό,τι και αν έχει συμβεί, πρόκειται για δικό μας άνθρωπο. Δεν θα τον αφήσουμε να πάει φυλακή επειδή βρέθηκε στην ανάγκη. Λες και μας λείπουν τα λεφτά. Αυτό είπε τώρα. Με κλέβουν και μέσα στο σπίτι μου. Αν το έκανε αυτή, να πληρώσει. Να πάει φυλακή. Άστα τώρα, μην τα σκαλίζεις. Εμείς κάναμε χειρότερα και ακόμα έξω είμαστε. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Τι θα έλεγες να πάμε για φαγητό, να τα πούμε και καλύτερα? Δυστυχώς, δεν μπορώ. Κατάλαβα. Φοβάσαι μας δύο Στέφανος, ε? Επιμένεις. Αφού σου εξήγησα ότι δεν τρέχει τίποτα μεταξύ μας. Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω κανονίσει κάτι άλλο για σήμερα το βράδυ. Εγώ μιλάω για τώρα που έχω κενό. Αν θέλεις, βέβαια. Και δεν πάμε. Αλλά να ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ απαιτητική. Θα σηκωθώ να φύγω έτσι και με πας σε κανένα ταβερνάκι της σειράς. Με προσβάλλεις. Θα πρέπει να έχεις καταλάβει ότι και εγώ είμαι πολύ εκλεκτικός. Στις γεύσεις. Η Ευθυμία δεν ήταν η μόνη που είχε πρόσβαση στο δωμάτιό σου. Και κάποια άλλη μπορούσε να μπει, αλλά ούτε που τη σκέφτηκες. Εννοείς την Ξένια. Μην τρελαθούμε τώρα. Όσο ύποπτη είναι η Ευθυμία, άλλο τόσο είναι και αυτή. Άσε που την ξέρουμε και πολύ λιγότερο. Στην αρχή ήταν αλλιώς, συμφωνώ. Τώρα όμως ξέρουμε ότι είναι υπεράνω. Η υποψία μας το απέδειξε. Ενώ η Ευθυμία που την έχουμε τόσα χρόνια δεν είναι. Την Ξένια την έχω για πιο έξυπνη. Ξέρει ότι δεν σώζεται με μια απλή κλοπή. Στο γέδι πιο ψηλά. Εγώ πάντως δεν μπορώ να πιστώ για την κακομοίρα την Ευθυμία. Είναι φως φανάρι. Αυτή με έκλεψε. Δεν σε καταλαβαίνω. Έγινες κι εσύ υπερασπιστής των αδικημένων. Μήπως κόλλησες από το γιο σου? Άσε τα μεγάλα λόγια. Της χρωστάμε, δεν μας χρωστάει. Το παιδί μου μεγάλωσε. Δεν μπορείς να την καταδικάσεις έτσι μέσα σου χωρίς δισταγμό. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν πριν τελειώσει η ανάκριση. Εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι ότι τελευταία με κοντράρεις πολύ. Τι συμβαίνει, Μάνο? Κάνεις την επανάστασή σου με καθυστέρηση μερικών δεκαετιών. Μόνο εμείς εδώ και εσένα σε έκανα ποδήλατο. Σαν το Φάνη. Δεν τα αντέξω. Απαξιώ να σου απαντήσω. Και μην νομίζω ότι έχεις πέσει σε κανέναν άσχετο. Σε πάω σε γκουρμέ εστιατόριο. Με Ιαπωνέζο σεφ. Είμαι πολύ απαιτητική, όπως σου είπα.
Και όχι μόνο στις γεύσεις. Σκληρή, δύσκολη και όμορφη. Ο συνδυασμός που σκοτώνει. Τόνια, τι θέλεις εσύ εδώ? Να σου μιλήσω, τι άλλο? Βρήκες την κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά. Δεν έχεις 5 λεπτά? Πείτε τα εσείς και εμείς έξω. Σίγουρα? Ναι. Αν ήθελες να μου μιλήσεις, ας με έπαιρνες τηλέφωνο. Και άλλη φορά να μην ξανάρθεις στο νοσοκομείο. Δεν θα ξανασυμβεί. Πλώς ήθελα να σου πω από κοντά ότι μίλησα στους γονείς μου. Για νέο μου το λες, δεν ήρθε εδώ η μάνα σου? Μίλησα και στο πατριό μου. Του είπα ότι σκοπεύεις να αναγνωρίσεις το παιδί, αλλά όχι να με παντρευτείς. Δεν πιστεύω να προκαλέσουν κανένα σκάνδαλο. Να ανησυχείς. Δεν τους άρεσε βέβαια, αλλά το κατάπια. Χαίρομαι που το πήραν καλά. Θέλω να σου στήσω μια τελευταία χάρη. Να έρθεις να τους μιλήσεις εσύ ο ίδιος. Τι νόημα έχει, τι θα αλλάξει? Θα νιώσω καλύτερα. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Θα τα μπλέξουμε χειρότερα έτσι. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν τους γνωρίζω καν. Γι' αυτό ακριβώς, Σωτήρη. Ήρθε η ώρα να δείξεις και στο πρόσωπό σου. Δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό. Μα τόσο πολύ ντρέπεσαι πια? Έχει βέβαια. Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου ως άντρας. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Αλλά δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα. Σωτήρη. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Λέγε. Ο λόγος που δεν με θέλεις είναι αυτή η γυναίκα? Τι σχέση έχει ξένια, κορίτσι μου? Εγώ δεν παντρεύομαι! Γιατί δεν το καταλαβαίνεις επιτέλους? Να τα και τα πιάτα του catering, πώς σου φέρονται? Καταπληκτικά είναι. Ελπίζω να αρέσουν και στους πελάτες μας. Θα τους αρέσουν, δεν μπορεί. Αλλά ξοδευτήκαμε. Δεν μπορούσαμε τουλάχιστον να τους τα πηγαίνουμε σε ταπεράκια. Μια επιχείρηση, Νικόλα μου, πρέπει να τα σκέφτεται όλα. Μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν καλό σερβίτσιο και να πρέπει να τους το προσφέρουμε εμείς. Εντάξει, για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις. Τουλάχιστον όμως μην χαλάσουμε άλλα λεφτά σε κουζινικά και σε πιάτα. Τέλος. Μέναν ακόμα τα μαχαιροπύρουνα, αλλά λέω να τα αφήσουμε για αργότερα. Μαμά, έχεις πάρει φόρα, ε? Σε λίγο βλέπω να την τρως την πεθερούλα σου. Δεν έχω τέτοιο σκοπό, ούτε τα μέσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παραδειγματίζομαι από αυτή. Μια καλή παρουσίαση μετράει. Έτσι θα ανέβουν και οι παραγγελίες μας. Εσύ έχεις ψωνιστεί για τα καλά, μου φαίνεται. Όχι, Νικόλα μου. Ξέρω πολύ καλά που πατάω. Αλλά πρέπει να πετύχει. Σε λίγο θα γεννήσει η Τόνια και θα πνίγουμε στα έξοδα. Ναι, σωστά. Χρειαζόμαστε τα χρήματα. Για να μην έχουμε και ανάγκη αυτό το καθήκητο γιατρό. Να σου πω. Καλός ή κακός είναι ο πατέρας του παιδιού. Και αφού προσφέρεται να βοηθήσει, προτείνω να το δεχτούμε. Όπα, όπα. Δεν κατάλαβα. Γιατί, για να μην του πάμε κόντρα. Εγώ λέω να του πετάξω τα λεφτά στα μούτρα και να του χώσω και 2-3 ανάποδες. Έτσι, για να έχει να με θυμάται. Άσε τις μαγκές. Δεν βγάζουν πουθενά. Ναι, ωραία. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, σε ποιο νοσοκομείο δουλεύει? Θέλω κι εγώ να δω αυτό το γκόμενο φάντασμα. Και να πάω και να του εξηγήσω 2-3 φωνήεντα. Μαζέψου και βοήθα. Δεν είναι κακό. Βέβαια δεν είναι και τέλειο. Έχω παραγγείλει και χοιρινό με μάγκο. Αυτό θα σε καταπλήξει. Σου είπα. Είμαι δύσκολη. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Για να ρίξω λίγο τις αντιστάσεις σου. Αυτό το εστιατόριο είναι ότι καλύτερο υπάρχει κοντά στο νοσοκομείο. Την άλλη φορά θα σε πάω σε κάτι πολύ special. Ναι, αλλά μου έταξες το καλύτερο για να έρθω μαζί σου. Τα παίξα όλα και όλα. Δεν με παίρνει να σε χάσω για δεύτερη φορά. Το ρίσκαρες. Αλλά ευτυχώς για σένα και το μέρος είναι ανοιχτό και το φαγητό του τρώγεται. Μην μου κόψεις κάθε ελπίδα μαχαίρι, θα πάθω κάτι. Στορκίζομαι. Μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα περάσουμε σήμερα. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ περνάω τέλεια. Και μόνο ότι είμαστε εδώ μαζί, με κάνει και νιώθω υπέροχα. Δεν φανταζόμουν ότι είχα τόσο καλή επίδραση επάνω σου. Στην γνωριμία μας. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε,
Καλά, μαμά, πρέπει να δεις το υφάκι σου όταν κοιτάς τα σκεύη σου. Λάμπεις! Και πολύ καλά κάνω. Γιατί έτσι νιώθω ότι κάτι καταφέραμε τελικά. Άσε που ξεχνάω λίγο και το θέμα της Τόνιας μας. Ποιος είναι? Καλώς το μου! Γεια σας! Δεν σε περίμενα, νόμιζα ότι είσαι ακόμα στη σχολή. Δεν άρχισαμε ακόμη κανονικά μαθήματα και είπα να έρθω να βοηθήσω λίγο. Και πολύ καλά έκανες. Θα σου πω εγώ γιατί ήρθε. Βαλτή από τη φιλενάδα της είναι για να με τουμπάρει. Σιγά το κελεπούρι. Δεν κατάλαβες, μου φαίνεται καλά. Μόνη μου αποφάσισα να έρθω. Γιατί θεωρώ ότι από μια βλακία πάνε να χαλάσετε κάτι πολύ όμορφο. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα, σας αφήνω να κουβεντιάσετε ήσυχα. Δεν μου λες, γιατί πήγες και της έκλεισες το τηλέφωνο? Τι έγινε, στεναχωρέθηκε το κοριτσάκι? Εσύ τι λες, να μην της τύχησε? Να της πεις να το πάρει πιο cool. Εγώ ξενέρωσα. Όταν μ' άφησε τσίτσι εδώ στο ξενοδοχείο ήταν καλά. Νικόλα μου, άσε τις μαγκές και να ξέρεις ότι η Ντορίτα πληγώθηκε πάρα πολύ. Και έτσι έχασες κάθε ευκαιρία για επανασύνδεση. Και ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω επανασύνδεση? Και εγώ γιατί πιστεύω ότι σου κοστίζει και εσένα πολύ? Μετά το σκηνικό που μου έκανε. Ρε, δεν με παρατάει καλύτερα, λέω εγώ. Δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις? Όχι. Τώρα είμαι ελεύθερος. Για καινούρια κόλπα, καινούργιες γκόμενες, λιγότερο τρελάρες. Αυτό να πας να τις πεις. Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα? Ναι. Και πολύ σημασία της έδωσα. Ωραία, κατάλαβα. Πάω να βοηθήσω τη μαμά σου. Πάντως, όλα αυτά που σου είπα να κάτσεις να τα σκεφτείς. Δεν μου μίλησες όμως καθόλου για σένα. Τι θες να μάθεις? Για τη δουλειά σου, τις φιλοδοξίες σου. Όπως ξέρεις, στον κλάδο μου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Χρειάζονται πολλά χρόνια για να γίνεις όνομα. Δεν μου φαίνεσαι για τύπος που βολεύεται. Μέσα έπεσες. Ήταν να πάω σε κάποια ιδιωτική κλινική, αλλά τελικά μετάνιωσα και θα μείνω. Πώς και έτσι? Στο νοσοκομείο θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Και τελικά δικαιώθηκα. Ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται κάποια προοπτική. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη. Και η κοπέλα που σε περίμενε στο νοσοκομείο? Άσε τώρα, πού τη θυμήθηκες αυτή? Άμα θέλεις, μου λες. Λέω να μην χαλάσουμε την ατμόσφαιρα. Προτιμώ να μιλήσουμε για μας. Εγώ πάλι το βλέπω αλλιώς. Αν θέλουμε να γνωριστούμε καλύτερα, πρέπει ο ένας να μάθει τα μυστικά του άλλου. Κοίτα, ήρθαν τα καινούργια φυλάδια της πράσινης δύναμης. Καλά, είστε εκεί. Δεν θέλεις να ρίξεις μια ματιά? Θα τα δω αργότερα, τώρα δεν μπορώ. Δεν νιώθεις καλά? Χειρότερα δεν γίνεται. Λόγω εγκυμοσύνης? Όχι. Λόγω του Σωτήρη. Μόλις γύρισε από το νοσοκομείο που δουλεύει. Μπα γιατρός είναι? Ναι. Συνάδελφος του Στέφανου. Του Στέφανου, το φίλο της Ελπίδας λες? Πήγα να τον βρω στο νοσοκομείο, να τον παρακαλέσω να έρθει να γνωρίσει τους γονείς μου και να τους πει ο ίδιος ότι αναγνωρίζει το παιδί. Και δεν δέχτηκε? Αυτό είναι το λιγότερο. Τον βρήκαμε γκόμενα. Γι' αυτό δεν τον ένοιαζε τίποτα τον κύριο. Καλά, τόσο απαράδεκτος είναι. Και ντρέπομαι που θα σου το πω, αλλά ζήλεψα κιόλας. Λογικό. Δεν τον έχεις ξεπεράσει ακόμα. Βρήκε αντικαταστάτριο ο κύριος. Βέβαια. Αλλά φταίω εγώ. Εγώ είμαι η ηλίθια. Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να κατηγορείς τον εαυτό σου. Πήγα και ερωτεύτηκα τον χειρότερο άνθρωπο στον κόσμο. Κατάλαβες? Και θα το πληρώνω και μια ζωή αυτό. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω την νοοτροπία αυτής της κοπέλας. Έμεινε έγκυος για να σε τυλίξει. Γνωστή τακτική για να σειρούν έναν άνδρα στην εκκλησία. Αλλά εγώ δεν τζίμπησα. Το βρίσκω τόσο ξεπερασμένο και φτηνιάρικο. Και βέβαια αυτό που θα την πληρώσει είναι το παιδί. Θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Εγώ δεν είπα ότι θα το αφήσω στην τύχη του. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην του λείψει τίποτα. Ποτέ δεν ξέρεις όμως. Ίσως αυτό το παιδί σας φέρει κοντά. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια περίπτωση. Με την Τόνια τελειώσαμε οριστικά από τότε που άρχισε να με εκβιάζει για το μωρό. Κάπου εδώ πρέπει να το διαλύσουμε. Με περιμένει τρελή δουλειά και ήδη έχω καθυστερήσει. Πέρασες λίγο ωραία? Τελικά ναι. Σε ευχαριστώ πολύ και για το γεύμα και για την παρέα. Και πώς τα βλέπεις? Θα ξαναβγείς μαζί μου? Γιατί όχι. Μπορούμε να βγούμε μια μέρα με την Ελπίδα και τον Στέφανο. Ωραία, πάρε με. Το κινητό μου στο έδωσα. Δεν θα έφευγα χωρίς να το μάθω. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον, να τον βγάλεις από την καρδιά σου. Κι εγώ τη Λίλιαν ακόμα τη σκέφτομαι. Άσχετα αν ξέρω ότι δεν κολλάμε σε τίποτα. Τι να πω.
Στην αρχή όταν ερωτεύεσαι νομίζεις πως θα κρατήσει για πάντα. Και όταν δεις ότι αρχίζει να τελειώνει, θα πεθάνεις. Μήπως δεν έχεις γνωρίσει ακόμα το σωστό. Κοίτα, το ότι δεν σε θέλει ο Σωτήρης δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο κόσμος. Καλύτερα να τον ξεχάσεις, αυτός θα χάσει. Εγώ είμαι καμένη από χέρι. Ο Σωτήρης μια χαρά θα περνάει. Σταμάτα να ασχολείσαι μαζί του και θα νιώσεις καλύτερα. Πίστεψε με. Δεν γίνεται. Θα τον βλέπω μια ζωή μπροστά μου με το παιδί. Το ότι θα τον βλέπεις όμως δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσεις να είσαι ερωτευμένη μαζί του. Κάποια στιγμή θα βρεις έναν άντρα που θα σε αγαπάει πραγματικά. Αυτό μόνο να σκέφτεσαι και θα νιώσεις καλύτερα. Το πιστεύεις αυτό ή κάνεις χρήση παρηγορητή? Είμαι σίγουρος. Είσαι σπάνιο κορίτσι, Τόνια. Σαν το καθαρό διαμάντι. Μην τον αφήνεις να σε πατάει. Αξίζεις πάρα πολλά. Μάθε και ερωτικά γράμματα έχει εδώ μέσα η Αμάντα. Πού είναι η Αμάντα, ξέρεις? Τελείωσε και μόλις έφυγε. Κρίμα, δεν την πρόλαβα. Μήπως μπορώ εγώ να σε βοηθήσω σε κάτι? Δεν νομίζω. Της είχα δώσει να δουλέψει μια προσφορά για τη γερμανική πρεσβεία και ενώ είχαμε περιθώριο μιας εβδομάδας, με πήραν και μου τη ζητάνε για αύριο. Και δεν πρόλαβε προφανώς να ενημερωθεί. Συχαίνω με αυτή την πίεση του χρόνου και δεν ξέρω καν πόσο έχει προχωρήσει. Γιατί δεν την παίρνεις τηλέφωνο? Πάρ' την εσύ και μάθει τι γίνεται. Πάντως, αν θέλεις μπορώ να σου ετοιμάσω κι εγώ μια προσφορά. Εσύ? Εννοείται, αρκεί να έχω βέβαια τα στοιχεία. Θες να πεις ότι θα βγάλεις σε μια νύχτα τη δουλειά ημερών? Ναι, να σου θυμίσω τι έγινε και με την Global Airlines. Και αυτή τελευταία στιγμή τη δούλεψα και νικήσαμε. Δεν διαφωνώ, αλλά αυτό είναι κάτι εξαιρετικά επίγον. Γιατί σε απογοήτευσε ποτέ? Εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι και καλύτερη από τη Αμάντα. Πάω να σου φέρω τα στοιχεία. Εγώ. Ναι, χάθηκες. Ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε ένα μήνυμα. Είχα δύσκολη μέρα. Πολλές ώρες στο χειρουργείο. Αλλά με παρηγορεί το γεγονός ότι σώσαμε μια ζωή. Είσαι κουρασμένος? Πολύ. Μήπως το θέλεις να μιλήσουμε? Εσύ τι λες? Στέφανε, τι συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι παράξενος? Έχεις κάτι μαζί μου? Σου είπα, φταίει η κούραση. Ένα τηλέφωνο δεν μπορούσα να πάρεις όλη μέρα. Έπρεπε να πάρω εγώ. Δεν σε ξέχασα, απλά επειδή ήσουν αθυμωμένος χθες. Γι' αυτό. Και τι? Με φοβήθηκες? Όχι. Απλώς δεν μ' αρέσει να πιέζω τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν θύμωσα μαζί σου. Με τον Τζόρτζι τα πήρα. Δεν υπάρχει λόγος να ζηλεύεις κανέναν. Το εννοώ αυτό που σου λέω. Ειλικρινά, μερικές φορές αναρωτιέμαι αν όντως τα βλέπεις όλα τόσο αθώα. Τι θες να πεις τώρα, δηλαδή, σε κοροϊδεύω? Δεν ξέρω. Εσύ θα μου το πεις αυτό.